με συγχωρείτε που δεν έκανα τις συστάσεις κιόλας, εκ μέρους του ΑΚΕΛ και πάω κατευθείαν στον κύριο Σοφρόνη Κλειρίδη, ακαδημαϊκό καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο ίδιο ερώτημα, κύριε Κλειρίδη. Εντάξει, η απάντηση είναι ότι σαφώς πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να χρησιμοποιήσουμε οποιασδήποτε πολιτικές υπάρχουν στη διάθεσή μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Είναι εργαλείο εξυγχρονισμού και βελτίωση των οικονομικών. Είναι εργαλείο εξυγχρονισμού, αν το χειριστεί σωστά. Είναι ένα εργαλείο που είναι στη διάθεσή μας, χωρίς να είμαστε απόλυτοι ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε ό,τι έχουμε. Ναι. Αλλά βεβαίως σε περιπτώσεις που είναι χρήσιμο, τότε ναι, πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε τώρα για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι δεσμευτήκαμε και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας σε αυτό το χρονικό σημείο. Εσείς έχετε απόψη πότε και ποιος δεσμεύτηκε? Ας το αναλύσουν ο κύριος Χριστοφόρου και ο κύριος Στεφάνου. Για μένα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Επειδή μελετήσατε όλα τα μνημόνια, γι' αυτό σας το λέω. Ξέρω ότι γράφουν τα μνημόνια, αλλά είναι πολιτικό ζήτημα. Νομίζω ας το αφήσουμε εξώ, ας το αφήσουμε για τους πολιτικούς να το σχολιάσουν. Προτιμώ να σχολιάσω τις οικονομικές διαστάσεις του θέματος. Επειδή λέχθηκε κάτι στο τραπέζι για τη διεθνή εμπειρία. Η διεθνή εμπειρία λοιπόν λέει ότι όταν ιδιωτικοποιούνται αυτοί οι οργανισμοί γίνονται πιο παραγωγικοί ή στην ουσία επιβάλλονται περισσότερο ο πολίτης και ο καταναλωτής. Κοιτάξτε, οι οργανισμοί σχεδόν πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται πιο παραγωγικοί. Υπάρχουν διάφορα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν. Φτάνει να γίνουν σωστά οι ιδιωτικοποιήσεις. Έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια χιλιάδες ιδιωτικοποιήσεις σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και πολύ καλά παραδείγματα. Παραδείγματα προς αποφύγηση. Υπάρχουν κακά παραδείγματα. Εμείς ελπίζω ότι θα ακολουθήσουμε τα καλά παραδείγματα και έχουμε ένα επιπλέον πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ότι έχουμε την Τρόικα εδώ η οποία έχει κάθε συμφέρον να κάνουμε καλά αυτή τη δουλειά, διότι ο στόχος είναι να έρθουν έσοδα και αν δεν το κάνει σωστά δεν θα έρθουν και τα έσοδα. Οπότε... Έχει κάθε συμβαίνον όμως να θέλει να τους πουλήσουμε και στη σωστή τιμή ή απλά θέλει να εξασφαλίσει τα χρήματά της και να τελειώνουμε? Μα για να εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα πρέπει να πουλήσει στη σωστή τιμή. Αν γίνει αυτό το ξεπούλημα το οποίο όλοι λένε και φοβόμαστε, αν ξεπουλήσεις σημαίνει ότι δεν θα πάρεις τα λεφτά που τα έσοδα που θέλεις και άρα θα μπορέσεις να καλύψεις το ποσό που χρειάζεσαι. Μες. Άρα όλοι έχουν κίνητρο, όλους τους συμφέρει να πουλήσουμε σε καλή τιμή. Άρα είναι ένα win-win situation, λέτε για όλους. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι όλα θα πάνε ρολόι. Έτσι, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, υπάρχουν και κίνδυνοι σε ορισμένες περιπτώσεις. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Διαφορετική ενέργεια, διαφορετική τηλεπικοινωνία. Υπάρχουν και κίνδυνοι, αλλά όταν το κάνουμε προσεγμένα. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Σταύρος Τομπάζος, επίκουρος καθηγητής επίσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Πανεπιστήμιο Κύπρου, με συγχωρείτε. Στο ίδιο...